Εκτός νυμφώνας έμειναν τελικά τα βαριά ονόματα του κινήματος αλλαγής, όπως του Γιώργου Πεταλουτή και του Γιώργου Ντόλιου, αφού το χρήσμα πήρε τελικά ο Κώστας Σιμιτζής, πρώην δήμαρχος Καβάλας για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε συνέχεια της όλης διαδικασίας που είχε προηγηθεί της εσωκομματικής συζήτησης μέσα στο κίνημα αλλαγής σχετικά με τις υποψηφιότητες, υπήρξε η αξιολόγηση των υποψηφιότητων και η συζήτηση της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων με αυτούς οι οποίοι προτάθηκαν και κυρίως με αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να είναι υποψήφιοι, και το αποτέλεσμα είναι η επιλογή του κυρίου Σιμιτζή ως υποψήφιου περιφερειάρχη, ο οποίος θα στηριχθεί από το κίνημα αλλαγής σε προχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Προσωπικά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή την επιλογή, διότι θυμάμαι ότι αυτή η προσπάθεια του κυρίου Σιμιτζή να ασχοληθεί και επιτυχώς με την τοπική αυτοδιοίκηση ξεκινάει από το 2006, όταν τότε είχε κατέβει και εκλέχθηκε ως δήμαρχος Καβάλας, μια πολύ πετυχημένη οκταετή θητεία, και έχει να επιδείξει πολλές επιτυχίες και πλέον και αρκετή εμπειρία στον αυτοδιοικητικό τομέα. Για όσους το γνωρίζουν, ξέρουν ότι ο κ. Σιμιτζής είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός πολιτικός και σοβαρός δικηγόρος, και η επαγγελματική του ακριβώς αυτή επιτυχία και η συνέπειά του στις δημόσιες θέσεις τις οποίες υπηρέτησε αποδεικνύει την αξιοσύνη του. Έχει εμπειρία να χειριστεί και να καταρτήσει έναν συνδυασμό, ο οποίος πράγματι θα μπορέσει να εκφράσει αυτό το οποίο λείπει από την διοίκηση της περιφέρειας σήμερα, που είναι μια διοίκηση με αναπτυξιακό και κυρίως προοδευτικό πρόσημο, προκειμένου η περιοχή μας να ξεκολλήσει από το βάλτομο στο οποίο έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια, και ιδίως μετά από όλη την πορεία της αντίπαλης πολιτικής παράταξης, η οποία στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία απέδειξε ότι δεν μπορεί να δώσει στην περιοχή αυτά τα οποία χρειάζεται ως καύσιμα, ως κινητήριους μοχλούς προκειμένου να ξεκολλήσει. Θα είμαστε στο πλευρό του κυρίου Σιμιτζή και θα τον στηρίξουμε στις επιλογές που θα κάνει και για το ψηφοδέλτιο, και βεβαίως με μεγάλη μας χαρά θα συνδράμουμε και στις πολιτικές θέσεις και τις πολιτικές εκδηλώσεις τις οποίες θα επιλέξει. Ο κύριος Σιμιτζής θα είναι μια συνέχεια του συνδυασμού του κύριου Γιαννακίδη ή είναι κάτι το καινούριο? Υπάρχει η συνέχεια, δεν χωράει αμφιβολία. Είναι άνθρωποι όλοι αυτοί οι οποίοι κατά καιρούς έχουν εκτεθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκφράζοντας με πολύ συνέπεια θέσεις πάνω σε αυτήν. Δεν έρχεται από το πουθενά ο κ. Σιμιτζής. Έχει ιστορικές ρίζες και καταβολές. Η παράταξη η οποία είχε εκφραστεί με επικεφαλή τον κ. Γιαννακίδη έχει φυσική συνέχεια αυτήν την προσπάθεια του κυρίου Σιμιτζή. Βεβαίως, το μεγάλο στίχημα πάντα για την πολιτική είναι η ανανέωση και η ανέβρεση νέων δυνάμεων, οι συμμαχίες, οι κοινωνικές προτεραιότητες οι οποίες βάζει όσο προχωράνε τα χρόνια, και αυτό είναι και το βασικό στίχημα. Δεν μπορεί ο κύριος Σιμιτζής φυσικά να πάει με την ατζέντα που είχε πάει πριν από 5 χρόνια ο κύριος Γιαννακίδης. Θα έρθουν καινούργια πρόσωπα με καινούργιες φρέσκες ιδέες και αντιλήψεις, τις οποίες θα προτείνουν στους πολίτες, και αυτοί θα μπορέσουν με τη σειρά τους να κάνουν τις επιλογές τους. Πάντως, Γιώργος Ντόλιος, Μιχάλης Τιμοσίδης και ο Γιώργος Πεταλωτής, οι οποίοι επίσης είχαν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, συνενούν στην επιλογή του Κώστα Σιμιτζή προκειμένου να οδηγήσει την παράταξη στις εκλογές του Μαΐου. Να πούμε κλείνοντας πως ήδη έχει κλείσει υποψηφιότητα του Κώστα Κατσιμίγα, ο οποίος στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε ό,τι αφορά στη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει πρώτα να λυθεί ο γόρδιος δεσμός σε ό,τι αφορά στην υποψηφιότητα Μέτιου.